Τόσο επί της ουσίας όσο και επί των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων. Πρέπει ακόμα να διευθετήσουμε λεπτομέρειες και επίσης υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης. Δεν ξέρουμε αν η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να κάνει αυτά που υπόσχεται, αν μπορεί να εφαρμόσει τους επόμενους μήνες και χρόνια τα όσα ανακοινώνει. Νομίζω ότι αυτό είναι το θεμελιώδες σήμερα. Τι μπορούν να κάνουν οι Έλληνες για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη? Θα πρέπει να ακούσουμε τους υπουργούς και τους θεσμούς για να δούμε τι βελτιώσεις απαιτούνται και στη συνέχεια θα πρέπει να δείξουν μεγάλη δέσμευση για να νοικοδομήσουν αυτή την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ. Γεια σας. Σήμερα το πρωί ακούσαμε να γίνεται λόγος για μια συμφωνία. Τι λέτε? Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ανησυχίες, υπάρχουν επικρίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του προτάσεων, αλλά και φυσικά υπάρχει το πρόβλημα της εμπιστοσύνης. Πώς εμείς μπορούμε να περιμένουμε αυτή την κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτά που τώρα υπόσχεται? Άρα πρώτα πρέπει να δούμε το περιεχόμενο, αν είναι επαρκέ σε δημοσιονομικό επίπεδο, και δεύτερον πρέπει να δούμε εάν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για να εφαρμόσει όσα λέει. Θα είναι δύσκολη συνάντηση. Ευχαριστώ.